Εγώ των κομμάτων, κυριότερα για το τι καλύτερες ημέρες μπορεί να μας επιφυλάξει από την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου. Πάντα κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Στεριόπουλος από την αίθουσα σύνταξης. Φαντάζομαι έχουμε ακούσει πολλά, Γιώργο, έτσι, και θα ακούσουμε όσο πλησιάζουν. Και τι έχουμε να ακούσουμε ακόμα. Ποιος έχει το καλύτερο πρόγραμμα, ποιος μπορεί να μας κάνει καλύτερη την ζωή. Πάμε ευθύς αμέσως να γνωρίσουμε τους σημερινούς καλεσμένους. Νομίζω και θα δώσουμε μια προτεραιότητα, κυριότερα λόγω συναδελφικότητας, αν θέλει, στον Ντέρενς Κουίκ και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ζωντανά από το στούντιο στην Αθήνα. Θα σε έχουμε και αύριο. Θα μας συγχωρέσουν οι άλλοι καλεσμένοι, ναι, αλλά επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ναι, με τον Ντέρενς. Καλησπέρα, Ντέρενς. Καλησπέρα και καλό αγώνα. Καλησπέρα και στους δυο σας και θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Βετή από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον κύριο Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Θα σε έχουμε και αύριο, Τέρενς, 12.30 βέβαια. 12.30 στα κεντρικά μας γραφεία, ναι, για να, όχι για να παρουσιάσουμε τους υποψήφιους γιατί ήδη έχουν παρουσιαστεί, αλλά για να μπορέσω να παριθμίσω τα βασικά σημεία του προγράμματος που θα τα βάλουμε στην προγραμματική μας συμφωνία στην κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, η οποία είναι βέβαιον ότι θα βοηθήσει να ξημερώσει μια άλλη μέρα από Δευτέρα. Επιστρέφουμε σε ένα πολύ σύντομα. Καλησπέρα στον κύριο Βέτα, που είναι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώδας. Καλησπέρα, κύριε Βέτα. Καλησπέρα, κύριε Βούστη. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε. Και ο κύριος Φώτης Αντωνίου, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Φθιώδα. Κύριε Αντωνίου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και καλό αγώνα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά με υγεία, μιας και διανύουμε και τον πρώτο μήνα του έτους. Να είστε καλά. Τέρενς, θα ξεκινήσουμε. Σου μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Ανέπτυξε μας λίγο, γιατί φτάνουμε σε ένα σκηνικό πόλωσης, σε ένα σκηνικό περίεργο και θολό, θα έλεγα, αν θέλεις, για τον Έλληνα, το τι θα πρέπει να κάνει την Κυριακή. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο πλέον, έχει κλειδώσει. Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύουμε ότι θα έχει και μια διαφορά τουλάχιστον 6 με 7 ποσοστιαίες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, το μίνιμουμ. Από εκεί και πέρα, το αιτούμενο, και αυτό είναι το οποίο λέμε ως αναγκαίο καλό, ότι ζητάμε να κόψουμε την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να είμαστε ως θεματοφύλακες εγγυητές για ορισμένες αξίες οι οποίες μας διακρίνουν μέσα σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με τις κόκκινες γραμμές οι οποίες βάζουμε για διάφορα ζητήματα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, όπως είναι τα θέματα σχέσεων κράτους-εκκλησίας, όπως είναι το θέμα το μεταναστευτικό, αλλά ακόμα θα έλεγα και σε θέματα ανάπτυξης που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Μπορεί να έχουμε κάποιες σημαντικές διαφορές σε κάποια από τα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να βρούμε και σίγουρα θα βρούμε τέτοιες προγραμματικές συγκλίνουσες καταστάσεις, οι οποίες ταυτόχρονα θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε από την πρώτη κιόλας μέρα να δώσουμε την ελπίδα στον κόσμο ότι η οικογένεια θα ξαναχαμογελάσει και θα σταθεί μια σιγουριά. Και βέβαια έχει και το θέμα του χρέους, όπου εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τελείωσε πλέον η βασιλεία του Σόιμπλε και ο Σόιμπλε δεν μας ξανακουνήσει το δάχτυλο. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτό το περίφημο θέμα των ποσοστώσεων των κομμάτων κάτω από την πρώτη και δεύτερη θέση, που πιθανότατα θα καθορίσουν και την αυτοδυναμία ή όχι του πρώτου κόμματος. Συμφωνείς ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο? Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι σε μια δημοκρατία πρέπει να εκφράζονται όσο γίνεται περισσότερες δημοκρατικές φωνές μέσα στο κοινοβούλιο. Και μάλιστα ήμουν από εκείνους που από τα δημοσιογραφικά μου χρόνια, αλλά και πολύ περισσότερο τώρα ως ανεξάρτητοι Έλληνες, πιστεύουμε ότι πρέπει, και συγχώρεσέ μου τη λέξη, να σταματήσουν τα βαζιλίκη των 50 εδρών. Και ότι θα πρέπει να γίνει ένας πλέον αναλογικός εκλογικός νόμος, βεβαίως χωρίς να καταργηθεί το πλαίσιο των τριών ποσοστιαίων μονάδων για να υπάρχει το δικαίωμα εισδοχής στη Βουλή, διότι αν αυτό καταργηθεί, τότε θα έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα πάνω στη Θράκη με το κόμμα το τουρκοπροσκυνημένο του ΝΤΕΒ. Άρα 3% πλαφών και βεβαίως να πάμε σε ένα λογικότερο νόμο. Το ζήτημα είναι ότι με εκπλήσουν κάποιες επιλογές οι οποίες έχουν γίνει σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχε το θράσος να κατέβει στις εκλογές ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή έχω μείνει άφωνος. Αλλά δεν αμφιβάλλω ότι αυτό μπορεί να έγινε, όχι σε συμφωνία, αλλά πάντως εν γνώση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πίστευε, αφελώς βέβαια, ότι θα μπορούσε ο Γιώργος Παπανδρέου να κόψει κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης θα έλεγα ότι και η παρουσία του ποταμιού με πολύ θολό νερό στα πολιτικά δρόμενα,
και που φαίνεται ότι είναι το πλέον συστημικό και κατευθυνόμενο από επιχειρηματίες κόμμα, δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει κάτι καινούριο. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ σέβομαι τις αποφάσεις των οποιονδήποτε θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο. Είναι θέμα του ελληνικού λαού την Κυριακή να αποφασίσει αν θέλει πραγματικά μια θεαματική αλλαγή στην καθημερινότητά του με ό,τι αυτό σημαίνει θετικά, ή αν θέλει να παραμείνει κολλημένο σε ένα παρελθόν που τον έχει σύρει. Σε αυτό το θέμα με τον Γιώργο Παπανδρέου, σε αυτό το θέμα με τον Γιώργο Παπανδρέου που έβαλε Στέρνς, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούν και οι καλεσμένοι μας. Διότι, αν δεν κάνω λάθος, ο στόχος είναι να κόψει σταυρούς από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Και ποτάμι, εγώ πιστεύω. Και ποτάμι. Κύριε Βέτα. Κύριε Στεργάπουλε, τους πήραν χαμπάρι. Τους έχουν πάρει χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση μόνο πρώτα σε ένα σχόλιο του κυρίου Κουίκ, ότι ξεκινάω τη φράση του ότι θέλουμε να ανακόψουμε την αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς ο κύριος Κουίκ θα ήθελε να ξεκαθαρίσει ποιοτικά τη διαφορά του από τα υπόλοιπα κόμματα που στείνονται απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ για να ανακόψουν τη αυτοδυναμία, και νομίζω θα το κάνει αμέσως. Σαφέστατα. Θα το κάνετε αμέσως μετά. Νομίζω λοιπόν ότι ο κόσμος τους πήρε χαμπάρι, έχει αποφασίσει και είναι πια σε γνώση για το τι είδους κυβέρνηση θέλει. Προφανώς σε βάθος χρόνου και στο μέλλον να συζητούσαμε για άλλου είδους κυβερνήσεις, για άλλου είδους συνεργασίες, με ένα άλλο πολιτικό πολιτισμό, με διάφορα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχει νομίζω ο ελληνικός λαός αποφασίσει σε ποιον θα δώσει την αυτοδυναμία. Και μάλιστα σε ποιον θα δώσει την υψηλή αυτοδυναμία. Γεννώντας λοιπόν στους δρόμους της περιφέρειας του νομού μας, η άποψη που έχω, η εκτίμηση που έχω, η εικόνα που έχω είναι το ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει υψηλή, και δεν το λέω με έπαρση, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι η προσωπική, αν θέλετε, άποψη που έχω, αλλά και μια σιγά σιγά χτίζεται μια πιο αντικειμενική άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και την αυτοδυναμία και μάλιστα σε υψηλότατο βαθμό. Αφού ακούσουμε και τον κύριο Αντωνίου σε σχέση με το θέμα Παπανδρέου, θέλω να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτή την ιστορία, διότι εδώ προκύπτει ένα ζήτημα. Αν πραγματικά με αυτοδυναμία ή χωρίς, ο συνεργάτης σε αυτή τη διαδικασία είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Κύριε Βέτα, γιατί από την πλευρά τους οι ανεξάρτητοι Έλληνες το έχουν πει πολλές φορές, με τις κόκκινες γραμμές βεβαίως. Ναι. Κύριε Αντωνίου. Όσον αφορά για το θέμα που αναφέρθηκε και ο κύριος Κουίκ, δεν θα απαντήσω πάνω στο θέμα Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου έκρινε ότι, ότι ίσως με την κίνησή του αυτή θα προσφέρει κάτι. Φαντάζομαι θα το κρίνει ο λαός και θα το δούμε στις 26 του μηνός. Μήπως πρέπει να κάνετε και κάποια αυτοκριτική, γιατί εντός εισαγωγικών του αφήσατε το χώρο να κάνει αυτό? Δεν νομίζω. Όχι? Δεν νομίζω. Δεν ήταν και, ήταν και οι καλύτερες οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Γελάει ο Τέρενς. Όχι, δεν γελάω. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος από τη μέρα που ανέλαβε το κόμμα δεν δημιούργησε κάποιο θέμα το οποίο να αναγκάσει τον κύριο Παπανδρέου να αποχωρήσει, αν θέλετε, και να δημιουργήσει... Εσείς το ΠΑΣΟΚ τι λέτε, γιατί το έκανε? Δεν το γνωρίζω, και θα πω πάλι αυτό που είπα αρχικά, ότι πιστεύω ότι θα τον κρίνει ο λαός και στις 26 του μηνός θα... Ίσως είναι μια διαφορετική μέρα. Τέρενς. Κοίταξε, καταρχήν χωρίς να θέλω να αφήσω έξω από τη σφοδρή κριτική μου το πώς πορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με το κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που εκπροσωπεί, γιατί βλέπετε πλέον ότι έχουν διχοτομηθεί τα πράγματα εκεί, διότι ήταν από τους αρχιτέκτονες της μνημονιακής κατάστασης η οποία έχει ισοπεδώσει τη χώρα. Αναμφίβολα. Από την άλλη την πλευρά, ναι, από την άλλη την πλευρά όμως, πραγματικά με τι μούτρα ο Γιώργος Παπανδρέου κατεβαίνει όταν ήταν ο κατεξοχήν τουρίστας και καλοπληρωμένος βουλευτής που εμφανιζόταν μόνο όταν υπήρχε, όπως και ο Σαμαράς, τα ίδια. Ο συμβητής του Σαμαράς έκανε ακριβώς τα ίδια. Εμφανιζόταν μόνο όταν υπήρχε καμία ψήφος εμπιστοσύνης ψηφοφορία ή όταν ψηφίζαν προϋπολογισμό. Ο ένας ήταν τουρίστας μεταξύ Μαξίμου
και του καφενείου της Βουλής. Και ο άλλος ήταν τουρίστας παγκόσμιος, πήγαινε, έκανε τις διαλέξεις του, έπαιρνε και τις καλές τομιβές από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν εμφανιζόταν ποτέ εδώ για να αναλάβει τις ευθύνες του ως Πασόκ, υποτίθεται, σε αυτά τα οποία έκανε το παλιό του το κόμμα μέσα στη Βουλή, για τα οποία βεβαίως επαναλαμβάνω διαφωνώ κάθετα. Αλλά εκείνος όμως ήταν ρήψασπης, την είχε κοπανίσει. Και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται να υπερασπιστεί τι. Και μόνο που έχει θράσους ότι έρχεται να υπερασπιστεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Δημοτικού Ταμείου, το οποίο το έβαλε από την πίσω πόρτα εν αγνία του ελληνικού λαού, σε συμφωνία με τον Στρόσκαν, από την πίσω πόρτα της Ευρώπης, νομίζω ότι είναι από εκείνους που, εγώ θα το πω ευθέως, θα είναι ο πρώτος τον οποίο εμείς ανεξάρτητοι Έλληνες θα ζητήσουμε να πάει να αποδώσει λογαριασμό στη δικαιοσύνη για αυτά που έκανε. Διότι μη μου πει κανένας ότι υπάρχουν κρυστασικές επιτροπές της Βουλής, ο Σαμαράς το έταξε και δεν το έκανε για να καλύψει τον συμφοιτητή του, διότι ο κόσμος ξέρει ότι οι κρυστασικές επιτροπές της Βουλής είναι μαϊμού, ότι σε περιπτώσεις όπως το θέμα της Siemens βγάζουν πορίσματα όλα τα κόμματα, το καθένα το δικό του, για να αποκλώσουν την υπόθεση. Λοιπόν, η πολιτική τέρμα. Θα αλλάξει το Σύνταγμα, το ζητάμε από τον κορμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουν όλοι οι πολιτικοί να αποδίδουν λογαριασμό συντακτική δικαιοσύνη όπως οι Έλληνες, όπως όλοι οι Έλληνες. Υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό σχόλιο. Πώς σου φάνηκε στη συνέντευξη με τον Νίκο του Χατζηνικολάου? Δεν τον είδα γιατί ήμουν σε άλλο κανάλι εκείνη την ώρα. Ευτυχώς. Έτσι μπόρεσα και κοιμήθηκα λίγο πιο ήρεμα. Αλλά να σου πω, το γεγονός και μόνο. Πολλοί λένε ότι είπε αλήθειες, Τέρενς. Ότι είπε αλήθειες. Έτσι λένε πολλοί. Δεν ξέρω τι είπε και δεν είπε. Άλλοι είπαν ότι ο Χατζηνικολάου δεν τον στρίμωξε και πολύ. Αυτό όμως που είπε και που θέλω να το σημειώσω, γιατί το διάβασα την άλλη μέρα στα Portals, είναι ότι είπε τη λίστα Λαγκάρντ την έκρυβε στο γραφείο του ο Βενιζέλος. Και η λίστα Λαγκάρντ έχει μέσα πάρα πολλά ονόματα, όπως του κυρίου Παπασταύρου, του συμβούλου του Σαμαρά, ο οποίος ήταν και ο εκπρόσωπος του Μαξίμου στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, με τα 5 εκατομμυριάκια δικά του, της μάνας του, του πατέρα του, δεν ξέρω, ή της συζύγου. Μια λίστα η οποία για μένα τους Ισπανούς απέδωσε 7 δισεκατομμύρια από πρόστιμα και φόρους. Εδώ ακόμα τι το ψάχνουν. Λοιπόν, όλες οι λίστες θα ανοίξουν από τη Δευτέρα και φαντάζομαι θα συμφωνήσει αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε το έχει πει. Για τη λίστα Λαγκάρντ, κύριε Κουίκο, όμως, για τη λίστα Λαγκάρντ, πάνω σε αυτό που είπατε, ο κύριος Βενιζέλος την παρέλαβε από κάποιον προκάτοχό του. Ο προκάτοχός του τι είχε κάνει? Όχι. Καταρχήν, επί Βενιζέλου χάθηκε η λίστα, σας θυμίζω, και αναγκαστήκαμε η νέα Βουλή το καλοκαίρι του 2012 να ζητήσουμε νέο αντίγραφο από τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία ήρθε και με το διπλωματικό σάκο. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η λίστα Λαγκάρντ προϋπήρχε και ο προκάτοχος του κυρίου Βενιζέλου δεν είχε κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, δεν έχω καμία διαφωνία. Γι' αυτό και αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν στήθηκαν οι λίστες για τον Παπακοσταντίνου και για Λαγκάρντ, για τον Παπακοσταντίνου κυρίως, γιατί αυτόν αφορούσε αυτή η ιστορία, εκείνος ήταν ο τελικός αποδέκτης, και ζητήσαμε να μπει και τέταρτη κάλπη, η οποία αφορούσε τον Παπανδρέου και τον Βενιζέλο και τον Παπαδήμο, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ μας αρνήθηκε. Και ήταν τότε που επιδεικτικά ο κύριος Σαμαράς πήγε και ψήφισε στη μία κάλπη, ενώ άλλοι βουλευτές από το συγκυβερνώντα κόμματα πήγαν και ψηφίσανε και στις τρεις, ακριβώς για να προστατεύσουν το απόρριτο της ψήφους τους. Λοιπόν, να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο για το προηγούμενο σας ερώτημα, κύριε Στεριόπουλε, για τους δύο αυτούς αρχηγούς. Νομίζω ότι θα έλεγα δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ο λαός τους έχει απαξιώσει, την απάντησή τους θα την πάρουν την Κυριακή το βράδυ, και τα δύο αυτά θα έλεγα μικρά κομμάτια πλέον εκείνων των μεγάλων δυναστιών, παύλα κομμάτων. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι γνωστές οι αποφάσεις του κόμματός μου, οι προτάσεις, οι θέσεις του για την διερεύνηση όλων αυτών όσων διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, για αρκετές ΕΔΕ και όχι με αιμονή και όχι με διχασμό της χώρας, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι παλαϊκό αίτημα πλέον. Όποιος γυρνάει έξω στους δρόμους και συζητάει με τον κόσμο, είναι, αν θέλετε, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο τη τάξη αίτημά του να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξέρει ο κόσμος πως όλα αυτά τα χρόνια γίναν τα μύρια όσα. Θέλει όμως να δει ανθρώπους πραγματικά να απολογούνται και πολιτικά. Ο πολιτικός απολογισμός θα έρθει πολύ νωρίτερα, σε 4-5 μέρες. Αλλά και ποινικά, όπου, και λέω όπου, πραγματικά αποδειχθούν ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη. Απλά πράγματα, και νομίζω ότι το κόμμα μου είναι δεσμευμένο, έχει δεσμευτεί ξεκάθαρα για αυτό το ζήτημα
και δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα άλλη συζήτηση γι' αυτό. Εγώ σέβομαι, σέβομαι μάλλον τις απόψεις σας, κύριε Κουίκ, και τις σέβομαι γιατί κρατήσατε την ίδια στάση από την ημέρα που εκλεγήκατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν περίπου 2-2,5 χρόνια. Και αυτά που είπατε τότε συνεχίζετε να τα λέτε. Είστε από αυτούς που δεν τραπετεύσατε, γιατί στην παρούσα Βουλή έχουμε δει και αυτό το φαινόμενο από πολλές πλευρές. Πολλοί και φιάλτες. Από πολλές πλευρές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό από που. Από Κέρκυρα μέχρι Εύβοια. Δυστυχώς έχουμε τέτοια φαινόμενα και γι' αυτά. Και είναι λυπηρά. Είναι λυπηρά για την πολιτική ζωή, είναι λυπηρά για τον τόπο και είναι λυπηρά διότι πράγματι αυτή την περίοδο η χώρα θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει λοιπόν μέχρι σήμερα από τον πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, αλλά και με όσους συνεργάστηκε μέχρι σήμερα, με τον κύριο Παπανδρέου, με τον κύριο Παπαδήμο, με τον κύριο Σαμαρά. Όλα καλά, κύριε Αντωνίου, αλλά μόλις λέτε αυτό το όνομα. Μόλις λέτε αυτό το όνομα, ειδικά. Καταρχήν θα πρέπει να σας ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω λίγο, αν θέλετε. Ναι, ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση κάποια στιγμή. Βεβαίως και να γίνει. Όλη η προσπάθεια λοιπόν αυτή που έγινε θα πρέπει να μην πάει χαμένη. Και πράγματι, όταν. Και γι' αυτό αναφέρθηκα προηγουμένως στον κύριο Κουίκ και είπα ότι σέβομαι, διότι κρατήσαν την ίδια στάση. Αν και εγώ διαφωνώ, γιατί πιστεύω κάτι άλλο και υποστηρίζω και στηρίζω κάτι άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μια πλευρά τον άκρατο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φυσικά πιστεύω ότι αν αναλάβει την κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί. Αλλά έχουμε και από την άλλη πλευρά, βέβαια, τώρα τελευταία το ζούμε αυτό, τον εκφοβισμό από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι φοβερό που λέτε. Και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ο τρίτος πόλος, το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη θα πρέπει να είναι ο τρίτος πόλος, διότι έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι ο εγγυητής της σταθερότητας για τη χώρα. Σας συνδέουν πολύ με το μνημόνιο πάντως, κύριε Αντωνίου, σαν ΠΑΣΟΚ αν θέλετε, και το ερώτημα προκύπτει, το συμπληρώνω στο προηγούμενο, αν έχετε καμία φοβία εσείς με τη δικαιοσύνη, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάμε σε εξεταστικές επιτροπές. Θα σας θυμίσω έναν εντυπωσιακό διάλογο αμέσως μετά την επιστροφή του Αλέξη του Τσίπρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Κοινοβούλιο. Ο Τέρενς την θυμάται πάρα πολύ καλά, εκείνη την απίστευτη στοιχομηθεία. Έναν διάλογο που μιλούσε για τη μονομαχία, τη γνωστή μονομαχία, έτσι. Ακριβώς. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να κάνουμε τη χώρα ένα ειδικό δικαστήριο. Το θέμα είναι το πώς θα πρέπει. Κύριε Αντωνίου, πρέπει να γίνουν διαρευνητικές. Δεν είστε της άποψης ότι αν κάποιος. Αν κάποιος. Πρέπει να γίνουν. Με δεδομένο του τεκμήριο αθωότητας πάντοτε. Αν κάποιος έχει βλάψει κάπου τη χώρα, πρέπει να τουλάχιστον να ελεγχθεί. Αυτό πάντως από την πλευρά μας που θέτουμε. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός μας ουδέποτε είπε κάτι αντίθετο. Ναι. Αυτό πάντως που ζητάμε εμείς από σαν εξάρτητοι Έλληνες είναι του να αποκολληθεί η δικαιοσύνη από τον εμφάλιο λόρο των εκάστοτε κυβερνήσεων. Πολύ σωστά. Να μην ορίζονται οι επικεφαλής πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τα υπουργικά συμβούλια, αλλά να αυτορυθμίζονται με δικές τους εσωτερικές διαδικασίες, γιατί αυτό πιστεύω ότι πράγματι θα μπορέσει να βοηθήσει και στην απόδοση της δικαιοσύνης, η οποία δεν είναι μόνο πάντοτε το όποιο ποινικό ή αστικό αδίκημα που αφορά τον πολίτη, αλλά μπαίνουν και σε θέματα πολύ πιο δύσκολα και χοντρά, όπως είναι και η διαχείριση ανομιμάτων που κάνουν πολιτικοί, που ξεπλένουν μαύρο χρήμα κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Και θέλω να πω κάτι ακόμα, επειδή υπηρετούσε αυτή την θέση του συντονισμού μιας εκπομπής χρόνια ολόκληρα. Ένα πράγμα το οποίο χαίρομαι απόψε να γίνεται είναι ότι κλήθηκαν τρεις εκπρόσωποι τριών κομμάτων κινημάτων. Και ο καθένας μπορεί και διατυπώνει την άποψή του, μπορεί και τη λέει χωρίς να διακόπτεται, σεβόμενος ότι λέει ο άλλος, συμφωνεί, διαφωνεί, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως τα λέμε και έτσι όπως μας επιτρέπουν και οι συντονιστές της εκπομπής, δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να μας καταλάβει ακόμα καλύτερα. Και πραγματικά αυτό το χαίρομαι, γιατί σκέφτομαι το τι έχω τραβήξει στα πάνελ των Αθηνοκεντρικών Καναλιών. Δύσκολος ο συντονισμός και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Εσείς το έχετε ζήσει αρκετά χρόνια και από κάποιες δύο πλευρές. Μάθημα. Ναι. Ποιος να σου κάνει μάθημα. Λοιπόν, στο τραπέζι το θέμα της πιθανής εξέλιξης των δεύτερων εκλογών.
Τέρενς, το έχεις διαψεύσει αυτό. Πιστεύεις ότι δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές? Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα μεταμορφωθεί σε Σαμαρά, ο οποίος κατά την άποψή μου, αλλά και με δεδομένα, σκόπιμα δεν θέλησε να κάνει κυβέρνηση τον Μάιο του 2012 και μας πήγε σε νέες εκλογές τον Ιούνιο. Και θυμάμαι και πάρα πολύ καλά και την οργήλη δήλωση την οποία έκανε πιάνοντας το Μαξίμου τότε από τη Σύσκηση Πολιτικών Αρχηγών ο πρόεδρος μας, ο Πάνος ο Καμμένος. Όχι, θα πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Και εμείς θα φροντίσουμε να την κάνουμε όσο γίνεται και αντιπροσωπευτικότερη. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι στον χώρο της κεντροδεξιάς θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές με την αποβολή ή με την δική τους έξοδο που θα αποφασίσουν αρχηγών κομμάτων, με αποτέλεσμα, αφού θα έχουν μπει μόνο και μισή μάλιστα στη Βουλή από τους σημερινούς, από αυτούς τους μισούς να έχουν μπει νέα φρέσκα μυαλά, τα οποία να μην βαρύνονται με υπογραφές και μνημονίων ή ναι σε όλα σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και να μπορούμε να συγκροτήσουμε και θα το φροντίσουμε αυτό ένα καλύτερο μέτωπο. Όσοι περισσότεροι μπούμε σε κάποιο αεροπλάνο μια μέρα για να πάμε να πούμε του Σόιμπλε, η μη μας κουνά στο δάχτυλο, τον ταγκό χορεύεται από δύο, και με φρέσκια την λαϊκή εντολή, νομίζω ότι θα πείσουμε ότι θα πρέπει αυτή τη φορά οι λύσεις να είναι λύσεις οι οποίες δεν θα οδηγήσουν ούτε σε αυτοκτονίες, ούτε θα κατεβάσουν ρολά, ούτε θα υποτάξουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Και άκουσα με πολύ προσοχή και τον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο, τον υποψηφιό μας προηγουμένως, ο οποίος μίλησε και για το πώς φεύγουν ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της βαριάς φορολογίας στην Ελλάδα σε σχέση με τις όμορες χώρες. Κύριε Βέτα, πιστεύω, τι θα κάνετε? Κύριε Βέτα, σε εσάς. Τι θα κάνετε? Τι εννοείτε? Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία. Σε οριακή μη αυτοδυναμία. Ή... Λαός. Γιατί κάποιοι λένε ότι θέλετε πάση θυσία αυτοδυναμία και θα κάνετε τα πάντα γι' αυτό. Κύριε Στεργιόπουλο, μας το χρεώνετε αυτό. Νομίζω ένα κόμμα το οποίο θέλει να πάρει την εξουσία θέλει την αυτοδυναμία του. Νομίζω λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλήμον, και αν θα ζητούσαμε την ψήφο του κόσμου μέχρι λίγο πριν την αυτοδυναμία. Το ερώτημα είναι αν θα την επιδιώξετε μέσω δεύτερων εκλογών. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ αν θα την επιδιώξει, νομίζω ότι είναι θέμα ελληνικού λαού. Και επειδή ο ελληνικός λαός προφανώς δεν θέλει να πει. Οι δεύτερες εκλογές όμως πιθανότητα να είναι δικό σας. Δεν έχω φτάσει ακόμη στις δεύτερες, είμαι στις πρώτες. Προφανώς λοιπόν, επειδή κύριε Στεργιόπουλε, ο ελληνικός λαός έχει δει και την κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την αυτοδυναμία, και δεν εκφοβίζω, προφανώς έχει πάρει τις αποφάσεις του. Σας είπα, η αντίληψη που έχω, η αποτύπωση της κουβέντας, της άποψης του κόσμου έξω, είναι ξεκάθαρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το βράδυ θα έχει αυτοδυναμία. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν έχει την αυτοδυναμία του, θα δούμε λοιπόν ποιες πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό θα έλεγα στον κύριο Κουίκ να λέει πριν την κάθε φράση του, σε περίπτωση όπου οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα είναι στην Ελληνική Βουλή. Εμείς παρακαλάμε. Εμείς θα μπούμε οπωσδήποτε. Μα δεν είπα να μην πείτε. Μην αμφιβάλλετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Δεν είμαι εγώ κριτής αυτού. Άλλο εννοώ. Εννοώ δηλαδή ότι η κουβέντα γίνεται σε μια υποθετική βάση. Θα δούμε λοιπόν το βράδυ των εκλογών σε ποια δυναμική θα έχουμε φτάσει, ποια θα είναι η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε λοιπόν τι ακριβώς χρειαζόμαστε για το βράδυ, με ποιες δυνάμεις μπορούμε να συνεργαστούμε. Θα επιλέξουμε τις δυνάμεις στη βάση ενός προγράμματος, όπως σωστά είπατε πριν, που θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα σεβαστούν και οι τρεις πλευρές, και θα πάμε μπροστά. Κρίνουμε όμως, και σας το λέω ξεκάθαρα, και λίγες μέρες μείναν ακόμη να το δούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χρειαστεί κανενός βοήθεια κοινοβουλευτική για να έχει αύριο κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό ο ελληνικός λαός το έχει λύσει μέσα του. Το έχει λύσει, κύριε Κουίκ, και νομίζω και εσείς περπατάτε στους δρόμους και απευθύνεστε, αν θέλετε, σε ένα κεντροδεξιό κοινό. Εγώ δεν είμαι αριστεροφοβικός, ξέρετε, κύριε. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν σας χαρακτήρισα. Δεν σας χαρακτήρισα κάπως, ούτε εκφράζομαι, νομίζω, δεξιοφοβικά. Νομίζω το έχετε καταλάβει για μένα. Άλλο εννοώ. Εσείς ο οποίος γυρνάτε λοιπόν στους δρόμους και γυρνάτε πάρα πολύ, από όσο γνωρίζω, σας παρακολουθώ έτσι από μακριά. Πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κεντροδεξιού χώρου έχει πια έρθει έτοιμο να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους. Οι άνθρωποι που με ακούνε τώρα και είναι στα σπίτια τους παραδοσιακά δεξιοί, το γνωρίζουν αυτό. Αν γνωρίζω σήμερα 100 ανθρώπους, κύριε Κουίκ, έχετε μου εμπιστοσύνη σε αυτό. Ειλικρινά σας το λέω, οι 30 άνθρωποι είναι άνθρωποι προερχόμενοι από αυτό που λέγονταν παλιά παραδοσιακή δεξιά, και οι περισσότεροι από αυτούς ψηφίζουν, ενώ οι άλλοι είναι έτοιμοι να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει αποκτήσει μια άλλη μορφή, κύριε Κουίκ. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ξέρω την αγωνία, τον αγώνα, και έχετε δίκιο να τον κάνετε τον αγώνα σας για το δικό σας κόμμα. Παρ' όλα αυτά, η δυναμική του λαού θα αφαιρέσει, αν θέλετε, από την κουβέντα μας πολλά πράγματα απόψε. Κύριε Βέτα, και εγώ κατανοώ ότι θέλετε να δώσετε μια δυναμική στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
θα σας διαβεβαιώ ότι σε αυτή τη φάση είναι πολύ αλαζονικό να θέλει κάποιος να λύσει μόνος του το πρόβλημα, όταν πολύ περισσότερο οι συνιστώσεις σας αποτελούν για κάποιους της κεντροδεξιάς πιο συντηρητικούς. Αδικείτε, μισό λεπτό μόνο, αδικείτε το κόμμα μου, όταν γνωρίζετε ότι η πρόταση του κυρίου Τσίπρα είναι ακόμη και αν είμαι αυτοδύναμος και την έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά. Μισό λεπτό, κύριε Κουίκ, μην κάνετε πως δεν ακούτε αυτή τη φράση μου, ότι ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας μου θα δημιουργήσω κυβέρνηση η οποία θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Όχι, θα προσπαθήσουμε να την κόψουμε την αυτοδυναμία αυτή, διότι ξέρετε το να κρατάς απλά το περιστέρι στον αγιασμό των υδάτων ή να πηγαίνεις στο Άγιο Όρος ή να βλέπεις τον Πάπα, δεν σας κάνει τόσο εχέγγυους για πολλούς, για πάρα πολλούς, μα για πάρα πολλούς. Τον Πάπα μόνο εσείς, γιατί δεν το βλέπετε, κύριε Κουίκ. Στην Εκκλησία μόνο εσείς πρέπει να πηγαίνετε, εμείς θα μην πηγαίνουμε. Μέχρι πρότινος δεν πηγαίνατε. Μέχρι πρότινος δεν πηγαίνατε. Μέχρι πρότινος μέχρι πρότινος δεν πηγαίνατε όμως. Ξαφνικά τα... Πάντως, λοιπόν, δεν ξεκινά καλά η συνεργασία σας, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Θα ξεκινήσει στην βάση σεβασμού. Όταν θέλω δεν υπάρχει να ο κοινός σεβασμός, ο αμοιβαίος σεβασμός, δεν μπορεί να είσαστε ο μόνος ΣΥΡΙΖΕΟΣ που έχω συναντήσει σε όλη την Ελλάδα που έχει αυτή την αλαζονική στάση και δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πιο ψυχραιμία. Ειλικρινά σας λέω, ζημιά κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, και βοηθήστε με. Καλό. Αν θέλετε, ακούστε βοηθήστε με. Λέω. Και δείξτε μου την αλαζονία μου. Θα ήθελα πολύ να το δω. Ακούστε με τι σας λέω. Κύριε Βέτα, κακό κάνετε και όχι καλό. Μας δίνετε εμάς και άλλη βοήθεια. Και σας ευχαριστώ για τη βοήθεια, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπήρξε διαβολή της άποψης του Προέδρου. Κύριε Βέτα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Του κομματός μου, από την περιά σας. Γι' αυτό φέρομαι έτσι. Και γι' αυτό απαντώ έτσι. Όταν γνωρίζετε ότι ο Τσίπρας επιμένει στην εργασία. Κύριε Βέτα, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας, έχω ακούσει πολλά στελέχη σας να λένε ότι επειδή δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη και μεγάλη, χρειάζεστε κάποιους ανθρώπους, κάποια στελέχη και συγκεκριμένα το μοναδικό κόμμα που είναι δίπλα σας αυτή τη στιγμή με τις καθαρές κόκκινες γραμμές όπως μπήκαν, είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα το διακινδυνεύσετε κάποια στιγμή με ισχνή πλειοψηφία και αυτοδυναμία να πορευτείτε μόνοι σας? Θα απαντήσω αμέσως. Δεξαμενές για τις δεξαμενές όχι. Δεξαμενές, όπως σας είπα πριν, στη βάση συμφωνημένου κοινού προγράμματος που θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, βεβαίως θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί σας είπα, εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμος. Επειδή εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμος, ο κύριος Κουίκ με ονομάζει αλαζόνα. Κύριε Κουίκ, θα είναι σοβαρά υψηλά αυτοδύναμος την Κυριακή το βράδυ. Κύριε και Βέτα, τότε πραγματικά. Με ποιο τρόπο θα βγάλει τη χώρα? Κύριε Βέτα, αν μου επιτρέψετε, ζωή μου σε τον δεν ακούω. Και θα προσπαθήσω να μην επιτευχθεί αυτό. Με όλες μου τις δυνάμεις. Κύριε Αντωνίου. Μήπως δεν φτάνετε, κύριε Κουίκ. Φοβάμαι. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τον κύριο Αντωνίου απ' έξω παρατηρητή. Αλλά βέβαια οφείλω να πω ότι και η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας που σας εμφανίζει περίπου με κονσερβοκούτια επάνω στο τραπέζι, το θεωρώ ότι είναι μια ντροπιαστική πολιτική επικοινωνιακή, η οποία είναι πρωτοφανής. Αυτό θα ρωτούσα και τώρα. Ουδέποτε και ουδέποτε είχε τόπο στην πολιτική επικοινωνιακή σκηνή. Το εφήβρε και αυτό ο Φρέντι Κρούγκερ του Δρόμου με τις Λεύκες ή Παρασκευή και 13 Αντώνης Σαμαράς. Το εφεύρε και αυτό. Αυτό που δεν καταλαβαίνει όμως είναι ότι όσο τρομοκρατεί τον λαό, τόσο περισσότερο και πιο γρήγορα και πιο συρρυκνωμένος θα πάει σπίτι του. Διότι ο Έλληνας έχει ξυπνήσει, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, ερχόμαστε σε εσάς. Εγώ θα πω το εξής. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μην έχουμε εκλογές. Αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, μιας και έχουμε απέναντι τον κύριο Κουίκ, συμφωνούσαν να έχουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Διότι καλό θα ήταν την περίοδο αυτή που η χώρα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Καλό θα ήταν ο κύριος Βενιζέλος να είχε σταματήσει τον κύριο Σαμαρά αφού δεν είχε τους 180. Μην το λέτε αυτό. Θα μπορούσαν να βρεθούν 180. Ναι, αλλά, νομίζω εύκολα. Ναι, αλλά εκ του αποτελέσματος. Νομίζω εύκολα. Κάποιοι λοιπόν, αποτελέσματος. Εύκολα. Ναι, Τερέν. Πόσο εύκολα. Όχι, πόσο εύκολα, γιατί με εντυπωσιάζει αυτό με τα μαξιλαράκια. Με έχει εντυπωσιάσει. Βεβαίως, εμείς υποστήκαμε αυτή την εφιαλτική αποστασία, αλλά πώς βρίσκεσαι τόσο εύκολα σε αυτήν? Κύριε Κουίκ, εγώ θα πω το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη, γιατί υπάρχουν πολλοί που διεκδικούν το ρόλο του εγγυητή της σταθερότητας της χώρας και δυστυχώς δεν το έχουν αποδείξει.
το ΠΑΣΟΚ το έχει αποδείξει, όπως το απέδειξε και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στήριξε πρόεδρο Δημοκρατίας και αν θέλαν και κάποιες άλλες δυνάμεις... Μνημονιακό, κύριε Αντωνίου, έτσι. Ορίστε. Τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, το στέλεχος κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου και ορκισμένο μνημονιακό. Εγώ... Κύριε Αντωνίου, επιτρέψετε... αν την Κυριακή βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση με μεγάλη πλειοψηφία, ακυρώνει όλη σας την κουβέντα τώρα. Πάει να πει λοιπόν ότι η δικιά σας πρόθεση και η δικιά σας προσπάθεια να εκλέξετε εκείνη τη στιγμή πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν επιχούσε στο λαϊκό αίσθημα. Δεν είχε μέσα του τη λαϊκή εντολή, δεν είχε μέσα του τη λαϊκή αγωνία. Άρα λοιπόν, καλώς πήγαμε σε εκλογή αυτή την ώρα για να πάμε αργότερα σε εκλογή πρόεδρου. Και νομίζω ότι ο κύριος Κούκη θα συμφωνήσει αυτό μαζί μου. Άλλο σας ήθελα να σας ρωτήσω. Έρχεστε εδώ ως νέος άνθρωπος να υπερασπιστείτε ένα κόμμα το οποίο έχει στην συνείδηση του ελληνικού λαού απορριφθεί. Προσπαθείτε να πείσετε ανθρώπους για την πολιτική σας, για το πόσο πετυχημένη είναι, για το τι έγινε, πώς τα πήγατε, πώς είστε κηρυτές. Μα ο λαός σας έχει απορρίψει. Σας έχει πετάξει στο Βόρβορο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΠΑΣΟΚ και πολύ σύντομα. Έχει μετακομίσει την Κουμουνδούρου. Έχει μετακομίσει την Κουμουνδούρου. Υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ΠΑΣΟΚ και έχει μετακομίσει την Κουμουνδούρου. Το ξέρετε πολύ καλά. Και με τα στελέχη, και με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνετε εσείς τώρα. Κάνετε, όχι, θα μου επιτρέψετε. Με τα στελέχη, με τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έχουν μετακομίσει στην Κουμουνδούρου, με αυτά σήμερα κάνετε τον προεκλογικό σας αγώνα. Και κάποιους πρώην. Ο κύριος Κουρουπλής ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Σακοράφα ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Φύγαν από εσάς, κύριε. Φύγαν από εμάς. Τους πήρατε εσείς. Ψηφίσαν το μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο το ψηφίσαν. Κύριε Αντωνίου, μην προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ο οποίος σας έχει απορρίψει για να βρείτε να βγείτε πάλι μπροστά στην εικόνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαβαίνω και δεν το λέω αιμονικά, επιμένω ότι είναι δύσκολη η θέση σας. Δεν είναι καθόλου δύσκολη η θέση μας. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, αλλάζει ο πολιτικός χώρος, κόμματα έρχονται καινούργια, δημιουργούνται, κόμματα παλιά φεύγουν. Οι εποχές αλλάζουν, είναι λογικό. Οι εποχές αλλάζουν, άρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το καινούριο. Και ήρθε η ώρα να φύγει και το παλιό. Δυστυχώς το παλιό το εκπροσωπείτε εσείς. Το καινούριο το φτιάξατε εσείς με τους παλιούς. Πολιτικές δυνάμεις. Το κάνατε εσείς. Έτσι επιλέγει ο λαός. Το καινούριο θα μου επιτρέψετε, το καινούριο το κάνατε εσείς με κάτι παλιό. Που το παλιό αυτό ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς. Λοιπόν, να βάλουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο το διάβασα σε μια δήλωση του Τέρνης. Οι Τούρκοι έχουν ανέβει στο κρεβάτι μας, Τέρνης. Α, ναι. Έχουμε Γιατί ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και αυτά. Έχουμε ένα θέμα και τα εθνικά ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και οφείλω να πω ότι, ναι, παράδειγμα, μια από τις σημαντικές διαφορές που έχουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ επάνω στα εθνικά θέματα είναι το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Είναι ταυτόσιμες οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνούν ότι πρέπει να εκχωρηθεί το όνομα Μακεδονία στην διπλή ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Όπως επίσης και τα δύο κόμματα συμφωνούν ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό μέσα από ένα νέο σχέδιο έναν δύο. Αυτά όμως όλα Ναι, έχει να κάνει με την διπλωματική ανοχή, επαναλαμβάνω, διπλωματική ανοχή έναντι της Άγκυρας. Την οποία την φοπεύουμε και βεβαίως η Άγκυρα στέλνει τα πλοία της μέχρι το Σούνιο, σε λίγο θα μας έρθουν στο συντριβάνι της πετείας συντάγματος. Δεν θυμάμαι αν έχει, νομίζω ότι έχει. Και έχουμε δώσει το θάρρος στον Τούρκο να ανέβει πάνω στο κρεβάτι. Και βεβαίως δεν θα βγάλω έξω από τα εθνικά θέματα και την περίπτωση της Τράκης. Εκεί όπου δυστυχώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά προσπαθούν να αποδομήσουν τη συνθήκη της Λοζάνης, κάτι το οποίο κάνει να τρίβει το τουρκικό προξενείο τα χέρια του, με τη Νέα Δημοκρατία να σιωπά σκανδαλωδώς και να μην έχει την ευτυχία να βγάλει ούτε μία ανακοίνωση, όταν οι τουρκόφωνες εφημερίδες της περιοχής λένε και πανηγυρίζουν ότι 11, προσέξτε, 11 Τούρκοι βουλευτές μπαίνουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω λένε και για το ΚΚΕ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζήτημα φοβερό και επειδή στις τελευταίες συνεδράσεις της Βουλής που αφορούσε ακόμα και εκπαιδευτικά θέματα της Θράκης έβλεπα το πώς οι βουλευτές οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσαν να πω ότι συμπεριφερόντουσαν
κοιτώντας προς την πλευρά της Ελλάδας αλλά προς την πλευρά της Άγκυρας. Εμάς αυτό μας ενόχλησε και γι' αυτό και είμαι πολύ περήφανος που ηγούμε και ενός περιφερειακού συνδυασμού εκεί, χωρίς να έχω κανέναν Τούρκο προσκυνημένο μέσα στο συνδυασμό μου. Πάμε λοιπόν για ένα τελευταίο γύρο τοποθετήσεων, κύριε Βέτα. Παρακαλώ. Θέλετε να απαντήσετε? Όχι, θέλω να απαντήσω το εξής αυτό, ότι ας μην πούμε στο μέτρημα του πατριωτισμού μας. Νομίζω ότι εθνικά θέματα όχι, είναι. Δεν το λέω έτσι. Όχι, δεν απαντώ ευθέως σας, κύριε. Ακούγεται, απαντώ γενικά στην άποψη που ακούγεται πολλές φορές για το ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Προφανώς και έχουμε τις απόψεις μας για όλα αυτά τα θέματα και προφανώς εσείς έχετε τις δικές σας απόψεις και προφανώς θα συνθέσουμε ως χώρα αυτές τις απόψεις για το κοινό εθνικό συμφέρον. Είναι αυτό που είναι κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να συμφωνηθεί. Καλό είναι, λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν, να μην βάζουμε ως σημαία και ως προμετωπίδα τον πατριωτισμό μας για να εμφανιζόμαστε ως κατά τη πατριώτες περισσότερο ή κατά τη λιγότερο. Ας μπούμε στις λεπτομέρειες αυτές, ας εκλέξουμε τη νέα κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός εννοώ στην εκλέξη, να σχηματιστεί η νέα Βουλή, να εκλέξουμε συνέχεια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και Βελουχιώτης και να γίνει βεβαίως, δεν διαφωνώ σε αυτό και ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι αυτή η χώρα δεν υπήρξε ποτέ εθνικά ενωμένη. Εθνικά διχασμένη δεν θέλω να είναι. Και νομίζω ότι μετά υπήρξε αυτός ο διχασμός. Ας μην πάμε ιστορικά. Και με ξένο παράγοντα μέσα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως και με ξένο παράγοντα. Αλλά παρόλα αυτά, ας ενισχύσουμε λοιπόν την εθνική μας. Τώρα έχουμε τον γερμανικό παράγοντα. Εθνική μας ενότητα. Κάθε φορά είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν, ας ενισχύσουμε λοιπόν την εθνική μας ενότητα και ας πορευτούμε στην ανάπτυξη, στην ειρήνη, σε δρόμους όπου η χώρα μας θα μπορεί να απολαύσει πραγματικά ένα καινούριο μέλλον. Αυτό ήθελα να κάνω. Κύριε Αντωνίου, το σχόλιο. Επειδή πιστεύω ότι το Πασόκ είναι ο εγγυητής για την επόμενη μέρα. Μόνο στις τράπεζες εγγυητές δεν πήγατε να σωθούμε. Παντού εγγυητές είστε, αλλά στις τράπεζες εγγυητές δεν πήγατε να σωθούμε, κύριε Αντωνίου. Θα κόψετε χρήματα εσείς τώρα. Όπως είπε η κυρία Ραχήλ, αύριο θα φέρετε χρήματα, οπότε θα τα τακτοποιηθούν όλα. Μιας και κάνατε αυτή τη μεταγραφή. Είμαι βουλευτής Β' Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κεσάριος. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, γιατί πρέπει πιστεύω, να γίνει και άλλη πολιτική εκπομπή. Ναι. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, λοιπόν, επειδή το Πασόκ έχει αποδείξει ότι είναι ο εγγυητής της σταθερότητος και μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει, από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει άποψη με τον όποιο πρωθυπουργό, όπως είπα και προηγουμένως. Ο ελληνικός λαός θα δώσει τη δύναμη στο Πασόκ να είναι τρίτη δύναμη, έτσι ώστε να είναι και πάλι ρυθμιστής και να μην δώσει τη δύναμη ούτε στους νεοναζί, που πιστεύω ότι κανείς από τους συνομιλητές μου δεν το επιθυμεί, όπως επίσης και στο ποτάμι, το οποίο έχουμε κάποιους φιλελεύθερους, νεοφιλελεύθερους, αριστερούς κλπ, οι οποίοι δημιουργήσαν ένα χώρο, δεν ξέρουμε όμως τι εκπροσωπεί αυτός ο χώρος, τι πιστεύει αυτός ο χώρος και πώς θα λειτουργήσει και πώς θα αντιδράσει την επόμενη μέρα. Επιχειρηματικά συμφέροντα, κύριε Αντωνίου, μην τρέπεστε να το πείτε. Τέρανς, ο επίλογος δικός σου, αύριο σε περιμένουμε στη Λαμία. Όχι, τίποτα. Δεν θέλω να κάνω κανέναν άλλο επίλογο πραγματικά. Να πω ότι για μία ακόμη φορά τουλάχιστον μπορέσαμε τρεις άνθρωποι που ήρθαμε να εκφράσουμε τις απόψεις των κινημάτων μας, να εκφράσουμε τις απόψεις μας με έναν σεβασμό ένας τον άλλον και με έναν πολιτικό λόγο και όχι με έναν λόγο τρομολαγνίας που θέλει να βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι ισχύει πάντα η πρόταση του κυρίου Καμένου, παρόλο πια που είναι πάρα πολύ αργά, να υπάρξει ένα πάνελ με τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει καλέσει τον Αντώνη Σαμαρά να έρθει να μιλήσει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του χρέους, για το θέμα των εθνικών θεμάτων και το θέμα της ανάπτυξης. Κρύβεται ο κύριος Σαμαράς, δεν θέλει να μιλήσει μπροστά στην τηλεόραση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Κρυβόταν και το 12, όπως δυστυχώς κρυβόταν και στη Βουλή. Ούτε καν στην ώρα του Πρωθυπουργού δεν ήρθε για να μιλήσει. Όταν λοιπόν ένας Πρωθυπουργός κρύβεται, όπως την κοπάνισε και από την Ορεστιάδα για να μην δει τους απεργούς έξω της βιομηχανίας ζάχαρης, αντιλαμβάνεστε ότι το μόνο μπορεί να κάνει είναι να πάει να κρυφτεί μια και καλά στο σπίτι του. Τέρενς, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είσαι καλή εδώ. Επιτυχία και στους δύο υποψηφίους συναδέλφους. Επίσης, κύριε Κουκ. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας με το ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος. Ο κύριος Αντωνίου με το ΠΑΣΟΚ στην Ιθιώτα. Σας ευχαριστώ, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία και την υποστήριξη και του σημερινού δελτίου. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουν με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί η πολιτική προεκλογική εκπομπή επί του πιεστηρίου. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.